Μετά από προσπάθειες πολλών μηνών του Δήμου Ξυλοκάστρου και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας, σε καλό δρόμο βρίσκεται η χάραξη της οριογραμμής Αιγιαλού στην περιοχή του Μελισσίου. Το γεγονός σηματοδοτεί την έναρξη των έργων σε αυτή την πολύπαθη περιοχή που έχει και τεράστιο πρόβλημα με τη διάβρωση. Μετά από προσπάθειες πολλών μηνών του Δήμου Ξυλοκάστρου και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, βρισκόμαστε σε έναν καλό δρόμο χάραξης της οριογραμμής Αιγιαλού στην περιοχή του Μελισσίου. Πήραμε στις 23 Ιουλίου του 2009 την έγκριση από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού προς το Υπουργείο Οικονομικών για την οριοθέτηση της οριογραμμής του Αιγιαλού, οπότε οδεύει προς έκδοση δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως και μάλιστα μνημονεύεται στην συγκεκριμένη απόφαση, μνημονεύουν και τα έργα που πρόκειται να γίνουν για την προστασία και τη διάβρωση των ακτών. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό το γεγονός και νομίζω ότι είναι σηματοδοτεί την έναρξη, βάζει τις προϋποθέσεις και τις βάσεις ώστε να ξεκινήσουν να γίνονται έργα σε αυτή την πολύπαθη περιοχή με το τεράστιο πρόβλημα της διάβρωσης. Θέλω να επισημάνω ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, γνωρίζοντας τα προβλήματα της συγκεκριμένης περιοχής, ήδη δημοπρατεί έργο στις 18 Αυγούστου προϋπολογισμού 100.000 ευρώ για την διάβρωση στο σημείο της παλαιάς Εθνικής Οδού που έχει πέσει ο δρόμος εκεί που στρίβουμε για Θαλερό. Ελπίζω να η αποκατάσταση θα είναι άμεση με το που θα δημοπρατηθεί, ελπίζω να εγκατασταθεί και θα προσπαθήσω να εγκατασταθεί άμεσο ο εργολάβος, ούτως ώστε να γίνει άρση όλων αυτών των προβλημάτων. Δημάρχε, θα γίνει και κάποια άλλα έργα στην περιοχή εκεί, γιατί βλέπουμε έχουν γίνει. Κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή που οριοθετείται ο Αιγιαλός, ανοίγουν πλέον όλοι οι δρόμοι. Το μόνο πρόβλημα μετά θα είναι η έβρεση χρηματοδοτικών πόρων, ώστε να κάνουμε έργο σύμφωνα με τη μελέτη πάντα του Μουτζούρη, του Πρίτανη, του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου, για να προστατεύσουμε και αυτά που έχουν πάθει βλάβη, το μέρος, το κομμάτι του Μελισσίου που έχει πάθει βλάβη, αλλά και να προφυλάξουμε και το υπόλοιπο που υπάρχει ακόμα παραλία καλή. Εκεί στην περιοχή που δεβαίνει, που έχει χαλάσει ο δρόμος. Και αποκαταστάθηκε. Ήδη γίνονται έργα, θα ξεκινήσουμε, ήδη αυτή τη στιγμή βρίσκεται ένα πλωτό μηχάνημα, πλωτός γερανός για την έναρξη της κατασκευής κάποιων προβόλων στη Λυγιά. Εκεί τα έργα συνεχίζονται.